Ελεύθερο χρόνο έχεις καθόλου μέσα στις δουλειές σου? Ασχολείσαι με κάτι, έχεις κάποια χόμπι δικά σου, έτσι, κάποιες ιδιαίτερες ώρες, κοίταξε, να διαβάσεις, να πάσεις, Ναι. Έχω κάποιες ώρες που απομονώνομαι, βέβαια, αλλά αυτές είναι μετά την παράσταση. Εμείς οι ηθοποιοί είμαστε νυχτοπούλια, πώς να το κάνουμε. Κάποιες ώρες, δηλαδή, τις πρώτες πρωινές ώρες. Ναι, αφού δω και τότε, αν προλάβω κανένα δελτίο ειδήσεων, δω καμιά ταινία, ξέρω εγώ, δηλαδή, δεν κοιμάμαι νωρίτερα από τις 3-3.30. Βλέπεις τηλεόραση. Και τηλεόραση βλέπω και διαβάζω και πάω και πολύ κινηματογράφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Αλήθεια, προλαβαίνεις? Πάρα πολύ. Δευτέρα, Τρίτη αφιερώνω πολλές ώρες για τον κινηματογράφο. Ό,τι ταινίες δεν είδα το χειμώνα θα τις δω το καλοκαίρι. Το χειμώνα που δεν δούλευα πήγα κινηματογράφο. Ποιες ταινίες σου άρεσαν φέτος? Το Μίσος μου άρεσε πάρα πολύ. Η Γη της Ελευθερίας. Πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω, σαρώνεις. Ναι, σαρώνεις τα έργα. Ναι, να μ' αρέσουν πολύ. Πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Να πούμε πιστεύω ότι... ότι ναι, ο κινηματογράφος, με συγχωρείς, σε κάνει να βλέπεις την τεχνολογία, να βλέπεις πώς παίζουν πια τώρα οι άνθρωποι, τι είναι το ζητούμενο, τι είναι αυτό που απασχολεί παγκόσμια τον κόσμο, τα κοινωνικά θέματα, τα κοινωνικά σενάρια, ένα κοινωνικό πρόβλημα ή μια σάτυρα ή οτιδήποτε. Βλέπεις λοιπόν μέσα από τον κινηματογράφο τη σημερινή ζωή και τι είναι αυτό που ζητάει ο θεατής. Και πού πηγαίνει ο κόσμος. Και τι ζητάει. Παρακολουθείς καθόλου τα τελευταία σύριαλ που έχει βγάλει η ελληνική τηλεόραση? Προλάβες καθόλου να δεις κάποιο? Δεν πρόλαβα να δω κάποιο και δεν νομίζω ότι έχω την υπομονή, δηλαδή κάθομαι, βλέπω λίγο, καταλαβαίνω τι γίνεται. Καμιά φορά βλέπω και λέω αυτό το έχω παίξει 3-4 φορές σε κάποιες σειρές που έχω κάνει. Τι γίνεται, σκετσάκια... αναπαλαίωση διαφόρων, ναι, ιστοριών και σκέτσι. Ναι. Κάποια σκετσάκια παίρνουν, τα βάζουν. Με μία γλώσσα δική τους καινούργια τα παιδιά αυτά. Είναι ένα είδος, θα έλεγες, κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναπαλαίωσης, lifting, ναι, κάποιων δεν το παλαιών δεν επεισοδίων. Το λέω ότι κλέβουνε, δεν το λέω ότι κλέβουνε κάποια σενάρια. Κλέβουνε όλοι. Όλοι κλέβουνε το Σέξπιρ. Όλοι. Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Δεν υπάρχει ιστορία αγάπης. Επομένως, όλοι οι συγγραφείς έχουν κλέψει το Σέξπιρ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι κλέβουνε δηλαδή από κεντρικές κλασικές ιστορίες. Γιατί έχουν, όλοι κλέβουν το Μολιέρο αν θέλουν να γράψουν κωμωδία. Λέω μεγάλα ονόματα. Αλλά μέσα από εκεί, ανάλογα με το ταλέντο που έχει ο άλλος και το τζαγανό και το βλέμμα που έχει και διαθέτει, εξαρτάται τι γράφει και πώς το βλέπει. Φέτος λοιπόν, είσαι στο θέατρο Μινώα με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο. Και τι παίζουμε, το να Γιάννη, το πούμε στους φίλους του θεατές. Το Γιάννη, τον αγαπημένο. Τον οποίο αγαπάς πολύ, ε. Ναι. Μα είναι κάποιοι συνάδελφοι, Γιώργο μου, που μεγαλώσαμε μαζί, που έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Φαντάσου ότι με τον Γιάννη τον Μιχαλόπουλο μας περνάνε για αντρόγυνο στη ζωή. Πιστεύουν, έλα. Ναι. Σας περνάνε για αντρόγυνο. Ναι, επειδή μέσα παίζουμε τόσο φυσικά και τόσο ξέρει ο ένας τον άλλον και οι αντιδράσεις μας είναι τόσο αυθόρμητες που νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε παντρεμένοι μαζί. Λοιπόν, ποιοι άλλοι ηθοποιοί ήταν οι στενοί φίλοι σου, οι στενοί συνεργάτες σου, αυτοί που έπαιξαν μαζί σου, όπως το λες τώρα, όπως με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο, είσαστε ένα δηλαδή, όπως με τον Γιάννη είσαι ένα, έτσι και με αυτούς. Με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο είχα παίξει πάρα πολλά χρόνια. Τον εκπληκτικό Ντίνο Ηλιόπουλο. Ναι, που με βοήθησε πολύ. Τον ανεπανάληπτο. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Ντίνος, με τον Δημήτρη Χόν που με έβγαλε κι αυτός στο θέατρο και μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο ρόλο και με έκανε φίρμα σε ένα βράδυ. Με τον Σταυρίδη είχα παίξει πολύ, με τον Αυλονίτη. Τον Βασίλη τον Αυλονίτη και τη Γεωργία Βασιλιάδου. Και τη Γεωργία Βασιλιάδου, η οποία χάρισε, θα έλεγα, άφθονο γέλιο. Γιατί ο Αυλονίτης σου επέτρεπε ποτέ να σκεφτείς ο Αυλονίτης όταν βλέπεις το Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο ότι δεν είναι Λατερνατζής ή ο Μίμης ο Φωτόπουλος?
Εκπληκτικές ερμηνείες, έτσι. Μα τι να λέμε, μα εμένα δεν με νοιάζει που λέει, α, τι ωραία που παίζει. Εμένα με νοιάζει ότι ο Βλονίτης, ο Βασίλης ή η Γεωργία, όταν φόραγε, που είπε μια πολύ σωστή κουβέντα ο Νίκος ο Ρίζος, ότι η Γεωργία η Βασιλιάδου, όταν φόραγε, λέει, την ποδιά, μύριζε όλη η πλατεία κρεμμύδι. Κατερίνα, ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ εκείνης της γενιάς των ηθοποιών, της δικής σας της γενιάς και της σημερινής, όπως την αποτυπώνουν τα περιοδικά, οι καλλιτεχνικές στήλες των εφημερίδων? Δεν ξέρω ποιος λέει την αλήθεια στη σημερινή εποχή. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα περιοδικά και όλα αυτά και πώς γίνονται, πώς τα παιδιά αυτά βρίσκουν δουλειές και τι παζάρι γίνεται στα κανάλια και αυτά. Γιατί εμείς τότε είχαμε βέβαια 2-3 εταιρείες. Είχαμε το Φίνο, τον Καραγιάννη και τέλειον η ιστορία, και 2-3 άλλοι. Τέλειο, γνωριζόμαστε, είμαστε μια μικρή κοινωνία. Τώρα τι γίνεται όμως? Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Τώρα είπανε βγείτε παιδιά όλοι στο θέατρο να οικονομήσετε και στην τηλεόραση. Πιστεύουν ότι κάθε θέατρο και κάθε τηλεόραση υπάρχει πετρελαιοπηγή από κάτω και σκάβουν τα καημένα τα παιδάκια και βγαίνουν και τους λένε πάρ' και ένα ποτηράκι και βγες και φωτογραφίσου έτσι. Τους σηκώνουν και τα φουστάνια μέχρι εκεί και τα ταλαιπωρούν τα παιδιά. Και τα παιδιά παραπέουν, δεν ξέρουν. Πόσα από αυτά θα μείνουν στο σανίδι? Αμ' το ρημάδι το σανίδι. Καταθέσαμε όλοι. Υδρότα, μόχθο, αίμα, αγώνα. Και από αυτά πόσα θα μείνουν? Αυτό που είπες είναι ένα βασικό και εύλογο και καυτό ερώτημα. Ποιο παιδί μου? Πόσα θα μείνουν στο σανίδι από αυτά τα παιδιά? Και τι απογοητεύσεις? Και τι απογοητεύσεις θα έχουν αυτά τα παιδιά μεθαύριο στη ζωή τους? Και ξέρεις τι μου κάνει? Και ποια ποιότητα θα προσφέρει το θέατρο? Δεν ξέρω. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση, έρχονται κάποιοι ηθοποιοί και μου λένε. Εγώ βασικά βοηθάω τους μικρούς ηθοποιούς, τα νέα παιδιά. Είναι η αρχή μου αυτή. Τα βοηθάω. Και σου λέει, βλέπεις, ήμουν ηθοποιός και αυτό και έχω χρόνια, αλλά βλέπετε τα κυκλώματα και αυτά. Και είπα μια μέρα σε ένα, βρε πουλάκι μου, δεν σκέφτηκες ποτέ να αλλάξεις επάγγελμα? Έτσι τα ίσια. Ναι. Πώς εκεί? Είμαι σκληρή αυτή τη στιγμή. Πώς εκεί είναι... Σε μίσησε, τάχασε, αμήχανα. Τάχασε. Είναι σκληρό, του λέω, αυτό που σου λέω. Αλλά δεν έχω δει, έχω ακούσει. Εγώ πήγαινα στην ιατρική, δεν τα κατάφερα, άλλαξα επάγγελμα. Σου μιλάω για πανεπιστήμιο. Εγώ, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου ήθελε αυτός και μου άνοιξε ένα μαγαζάκι. Εγώ, όλοι αλλάζουν επάγγελμα, κάποια στιγμή βρίσκουν τον δρόμο. Γιατί το ρημάδι? Εδώ που τα λέμε, Κατερίνα μου, ηθοποιοί και δημοσιογράφοι. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα στο Viva Sky. Ηθοποιοί και δημοσιογράφοι. Και modeling. Μοντέλα. Viva Sky, φίλες και φίλοι. Και σήμερα κοντά σας το μεγάλο περιοδικό της τηλεόρασης του Sky. Και στην επόμενη σελίδα θα συναντήσουμε μαζί ένα φίλο μου. Έναν καλό μου φίλο, αυτοδημιούργητο. Τον πιο γνωστό σχεδιαστή μόδας, Έλληνα σχεδιαστή στο εξωτερικό, ο οποίος, λένε όλοι, είναι και το καλύτερο παιδί στο χώρο του modeling. Ma dove vuoi far fallire? Non vedi che sono qua come un fiore, come un prato, fossi in te mi appoggerei per raccontarvi, per esempio, come vivi. Υποδεχτείτε τον Μιχάλη Ασλάνη, που σήμερα έχει ντύσει με τα όμορφα ρούχα του, γιατί χρώματα, τα κορίτσια του Viva Sky. Μιχάλη μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σου πω
και ότι είμαι ενθουσιασμένος και από την υποδοχή που μου έγινε εδώ, δηλαδή όλο το προσωπικό εδώ είναι τέλειο. Σε αγαπάμε, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ πολύ. Σε αγαπάμε, γιατί είσαι καλό παιδί, όπως λένε, και στο δικό σου χώρο και γενικότερα στη σχέση σου με τα μέσα ενημέρωσης. Θα έλεγα μάλιστα ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που έμαθε μόδα τα μέσα ενημέρωσης. Πέρασε τη μόδα σε πολλές εκπομπές, έτσι. Η τηλεόραση, έχω την εντύπωση ότι σου χρωστάει κάτι σε αυτό το σημείο. Εγώ χρωστάω στην τηλεόραση. Και εσύ βέβαια, καλά, αυτά είναι αμοιβαία. Αλλά... και όλη η ελληνική μόδα, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον κλάδο αυτό, που μην ξεχνάμε ότι ζουν από τη μόδα πάρα πολλές οικογένειες. Τελικά, Μιχάλη, έχουμε μία έκρηξη στον χώρο της μόδας. Βλέπουμε συνεχώς όλο ένα και περισσότερα κορίτσια που στρέφονται στο modeling. Βλέπουμε ότι, θα έλεγα, πολλές επιδείξεις στην Αθήνα, αλλά και ξένα μοντέλα επίσης στον χώρο μας. Ναι, 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 γενικά. Τι είναι... συμβαίνει, δηλαδή, το modeling περνάει, θα λέγαμε, τις καλές ημέρες του στην Ελλάδα. Ακριβώς. Είναι η εποχή της μόδας. Παλιά ήταν η εποχή του κινηματογράφου. Όλοι θέλανε να γίνουν ηθοποιοί. Τώρα οι πάντες θέλουν να γίνουν μοντέλα. Και έχουμε ψώνια πολλά, δηλαδή, στον χώρο. Πάντα υπάρχουν έτσι τέτοιες περιπτώσεις. Ευτυχώς όμως δουλεύουν και επιπλέον οι καλές. Τώρα γιατί... πέσουμε με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Όταν βλέπεις ένα καραμπινάτο ψώνιο που έρχεται να σε βρει, διότι ναι, είσαι ένας πόλος έλξης. Ναι. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είσαι ευγενής άνθρωπος. Ναι, έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Και ξέρεις, υπάρχουν και γονείς που πιστεύουν ότι τα παιδιά τους κάνουν, ενώ δεν κάνουν. Και τα συνοδεύουν. Και τα συνοδεύουν. Και σου λένε, κύριε Ασλάνη. Ακριβώς. Πώς θα γίνει το κορίτσι μας, ας πούμε, κουλιανού, πώς θα γίνει κουντουρά, ας πούμε. Εκεί είναι και πάρα τι πολύ να πεις εσύ, ας πούμε. Αλλά προσπαθώ και λέω την αλήθεια. Βέβαια, ο σωστότερος τρόπος προσέγγισης είναι τα γραφεία μοντέλων. Ο πολλής κόσμος νομίζω ότι εμείς οι σχεδιαστές ξεκινάμε ένα μανεκέν και το προωθούμε. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει κάθε υποψήφιο μοντέλο να πάει σε ένα γραφείο. Μιχάλη, μου λες ότι ο καλύτερος δρόμος, το καλύτερο μονοπάτι είναι να πάει ένα κορίτσι, ένα όμορφο κορίτσι, σε ένα πρακτορείο, σε ένα καλό πρακτορείο μοντέλο. Ακριβώς, ναι. Όμως εσύ έχεις ανακαλύψει πολλές. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτυχε, ναι. Δεν ήταν και τα προηγούμενα χρόνια ο καλύτερος δρόμος τα πρακτορεία. Όχι, στην αρχή δούλεψαν οι σχεδιαστές. Ακριβώς. Οι σχεδιαστές βρήκαν ακριβώς τα πρώτα καλά μοντέλα. Ακριβώς. Μπορείς να μας πεις μερικά από τα ονόματα των ναι, μοντέλων που σήμερα είναι top model και είναι δικές σου ανακαλύψεις. Ναι, τη Βίκη Κουλιανού, την οποία την ανακάλυψα μέσα σε ένα λεωφορείο. Είχε ζέστη όπως και τώρα, καθόμουν απελπισμένος εκεί στο κάθισμά μου και βλέπω ένα πλάσμα, λέω τι είναι τούτο πάλι, ένα κορίταρο, κοίταζα δυο μέτρα με ένα μακρύ μαλλίος εδώ, ήταν η Βίκη τότε 15 χρονών. Παναγία. Μία κούκλα, της λέω Δεσποινής, είμαι ο τάδε, δεν με ήξερε. Της δίνω το τηλέφωνό μου να σε κάνω μοντέλο. Μετά από ένα μήνα με είδε στην τηλεόραση και πήρε τηλέφωνο. Έτσι δεν το πίστεψε στην αρχή. Δεν το πίστεψε, όχι. Ότι είσαι ο γνωστός σχεδιαστής μόδας. Δεν με ήξερε. Δεν σε ήξερε. Δεν με ήξερε τότε. Και θυμάμαι έγινε και μια δουλειά στο Μονακό. Ήμασταν προσκεκλημένοι της Καρολίνας του Μονακό. Ένα σχεδιαστής από κάθε χώρα του κόσμου. Ήταν ένα διεθνές φεστιβάλ. Και έπρεπε να υπάρχει και ένα μοντέλο από την Ελλάδα να είναι μαζί με το σχεδιαστή. Ήρθαν λοιπόν οι Γάλλοι και επέλεξαν τη Βίκη. Και έτσι ξεκίνησε και η καριέρα της και στο εξωτερικό. Έχω την εντύπωση όμως ότι, αν δεν κάνω λάθος, έχεις ανακαλύψει και μια ηθοποιό που ξεκίνησε ναι, από το μόντελ, ναι, τη Βάσκια ναι, ναι, την Παναγοπούλου. Τη Βάσκια Παναγοπούλου. Η Βάσκια ήρθε, να το θυμάμαι σαν και τώρα, να αγοράσει μια φούστα από το κατάστημα. Και την βλέπω, της λέει, είσαι πάρα πολύ ωραία κοπέλα κλπ. Τέλος πάντων, μαθήτρια τότε. Οι γονείς της είχαν αντιρρήσεις για αυτό το επάγγελμα, την πήγα σε ένα γραφείο μοντέλων, δούλεψε για λίγο, κυρίως μαζί μου, αλλά μετά μου εξομολογήθηκε τη μεγάλη της αγάπη για το κινηματογράφο και το θέατρο. Και ένα βράδυ στο σπίτι μου είχε έρθει ο Γιάννης Δαλιανίδης. Τη γνώρισα και ξεκίνησε κάνοντας αυτή τη σειρά των νεανικών ταινιών που είχαν μεγάλη επιτυχία. Και επίσης και την Ίνα Λαζοπούλου έχω ανακαλύψει. Την οποία αγαπάς πολύ. Την αγαπάω, ναι, όλες τις αγαπάω. Είναι τα παιδιά μου, ξέρω εγώ. Είναι τα παιδιά σου, τα κορίτσια σου, αλλά κρατάνε επαφή ακόμα μαζί σου. Κρατάνε, ναι. Η Βίκη Κουλιανού κρατάει επαφή μαζί σου. Κρατάει τώρα που έγινε μεγάλη και τρανή. Ναι, ναι, έτσι μόλις έχω μια αγαπησιάρικη σχέση.
Είπες προηγουμένως ότι πρέπει να πάει ένα κορίτσι σε ένα πρακτορείο. Ναι. Υπάρχουν σοβαρά πρακτορεία στην Ελλάδα? Πώς δεν υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Γιατί άκουσα από ορισμένες κοπέλες που εργάζονται και στη μόδα και στα σοου ότι είναι λίγα αυτά τα σοβαρά πρακτορεία. Όχι. Υπάρχουν. Λίγα, αλλά υπάρχουν όμως. Άκουσα επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τα κορίτσια που περνάνε στον χώρο του modeling τελικά είναι ψωνισμένα και ψωνίζονται μέσα στον χώρο του modeling χωρίς να κάνουν ούτε βήμα. Έρχονται δηλαδή κάποια στιγμή σε ένα αδιέξοδο που έχει κάποιες επιπτώσεις, αν θέλει, στη ζωή τους. Γιατί ξαφνικά κάποια όνειρα που κάνανε, τα οποία έπλασαν τα ίδια ή κάποιοι άλλοι που τα έσπρωξαν προς τον χώρο της μόδας, τελικά γκρεμίστηκαν, διαλύθηκαν αυτά τα όνειρα. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ευτυχώς που είναι πολύ λίγες. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ηλικία επιτρέπονται πολλά πράγματα. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι περνώντας από αυτή τη διαδρομή, ένα μοντέλο, δηλαδή μέσα από αυτόν τον κόσμο, μπορεί να πάρει πάρα πολλά θετικά πράγματα και να τα επενδύσει στη μετέπειτα ζωή της. Τελικά δηλαδή, μπορεί να πάρει και ένα γάμο και να τελειώσει. Γιατί όχι. Άμα είναι ευτυχισμένη και να βρει ένα καλό της αρέσει γάμο. Αυτή η ζωή, υπάρχει ωραίτερο πράγμα από την οικογένεια. Το να αποκτήσει κανείς παιδιά, ξέρω εγώ, αν σου ταιριάζει αυτός ο τρόπος ζωής, γιατί όχι. Μετά είναι πολλές κοπέλες, ξέρω εγώ, ας πούμε σήμερα μια πολύ γνωστή δημοσιογράφο που έχει περάσει από το modeling, πολλούς ηθοποιούς, επιχειρηματίες, δηλαδή με μεγάλη χαρά και συγκίνηση συναντώ παιδιά μετά από χρόνια που έχουν πάει πολύ καλά στη ζωή τους. Κοίταξε, για σένα λένε καλά λόγια. Λένε ότι είσαι καλό παιδί, παρόλο ότι έχει γραφτεί ότι έχεις δεχτεί πολλές λαφωματιές. Δεν έχω να θυμηθώ τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή ένας ανταγωνισμός σίγουρα υπάρχει και σε σένα, στη δουλειά σου υπάρχει και παντού. Εσείς κοιτάτε, ας πούμε, τις θεαματικότητες πώς πάνε, εμείς ξέρω εγώ τις πωλήσεις ή δεν ξέρω εγώ τι. Παντού έχετε υπάρχουν και εσείς, αυτά. Δηλαδή, στους πολιτικούς δεν βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, που γίνεται φαύλος ο κύκλος στην κυριολεξία. Δηλαδή η πολιτική σκηνή είναι πλέον θλιβερό όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε αυτά που συμβαίνουν σε εμάς τους σχεδιαστές είναι άνευ λόγου. Έχετε χωριστεί κι εσείς σε ομάδες? Όχι, μωρέ. Όχι, δεν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο? Όχι, ευτυχώς. Απλώς κουτσομπολιό να γίνεται δηλαδή. Δεν έχετε χωριστεί σε ομάδες. Όχι, όμως, όχι. Παρόλο ότι έχουμε έκρηξη της μόδας εσωτερικά και το modeling, στο εξωτερικό δεν πάνε καλά οι Έλληνες σχεδιαστές. Υπάρχει μια κάμψη. Ακριβώς, εσείς ο πιο γνωστός Έλληνας σχεδιαστής, από ό,τι τουλάχιστον μου λένε και από ό,τι εκτιμούν διάφοροι που ξέρουν περισσότερα από μένα για το χώρο. Αλλά δεν πάει καλά η μόδα η ελληνική στο εξωτερικό. Ναι, γιατί κοίταξε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα στα στενά πλαίσια της τηλεοπτικής μας αυτής συνάντησης. Διότι χρειάζεται καταρχάς από το κράτος μεγάλη βοήθεια για να γίνει, ας πούμε, κέντρο μόδας η Ελλάδα. Όπως τελευταία γίνανε οι Ισπανοί. Αλλά εκεί είχαν φοβερή βοήθεια. Το κράτος βοηθάει τη μόδα εδώ στην Ελλάδα? Το κράτος όχι. Έχουν γίνει κάτι, ξέρεις, πολύ μικρά έτσι πράγματα, αλλά έχουν πέσει στο κενό. Γιατί εδώ, όπως ξέρεις πολύ καλά, αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν οι υπεύθυνοι, ξέρω εγώ, των υπουργείων και των οργανισμών. Πας τον άλλο χρόνο να συνεχιστεί μια προσπάθεια που έχεις κάνει και σου λένε, κύριε, γιατί, ας πούμε, να σου δώσουμε ή να επενδύσουμε πάνω σε σένα. Δεν το εγκρίνουμε το κονδύλι. Οπότε, όποιες απόπειρες έχουν γίνει, εγώ πρέπει να είμαι λιγότερο παραπονούμενος, γιατί αρκετές φορές έχω πάει έξω με τη βοήθεια του κράτους, ειδικά με τη βοήθεια του ΟΠΕ, του Οργανισμού Πρόωθησης Εξαγωγών, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό. Σε σημείο να βλέπουμε, ας πούμε, την Τουρκία να έχει μια προβολή τεράστια από το Rifat Özbek, που ανακηρύχθηκε ο καλύτερος σχεδιαστής της Βρετανίας, τελευταία η Αμερικάνικη Vogue.